Η σύγχρονη ζωή έχει φέρει πολλές αλλαγές. Μια σημαντική μετατροπή έχει γίνει στον τρόπο που καλλιεργείται, αναπτύσσεται και παράγεται η τροφή. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει εξελιχθεί, όπως και η ποιότητα των θρεπτικών συστατικών που καταναλώνουμε. Η παραγωγή τροφής συνολικά έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές. Με αυτές τις προκλήσεις, η τροφή έχει χάσει την άμεση σχέση της από την καλλιέργεια στο τραπέζι. Το όμορφο νησί της Πάρου γίνεται μια προσπάθεια να υποστηριχθούν οι παραδόσεις σε ό,τι αφορά στην παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων. Ντομάτες, πατάτες, κολοκύθια, μπαντάρια, μαρούλια, βλήτα, πεπεριές. Φέρνοντας κάθε μέρα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στην αγορά, ο Δημήτρης μας θυμίζει τους παλιούς αγρότες που πήγαιναν στη χώρα με τα γαϊδούρια και διαλαλούσαν τα φρέσκα προϊόντα τους. Μέσα από τέτοιες εικόνες του παρελθόντος, οι επισκέπτες βρίσκονται μπροστά σε μια παράδοση που αργοσβήνει. Η φωνή του ακούγεται στους δρόμους της παροικίας, προτρέποντας τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες να αγοράσουν τα τοπικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά του. Στην Πάρο, το οικογενειακό αγρόκτημα δεν είναι μόνο τρόπο ζωής, αλλά είναι και το σημείο επαφής με το παρελθόν. Περνώντας από γενιά σε γενιά, από πατέρα σε γιο, η ύπαρξη του οικογενειακού αγροκτήματος αποτελεί ακόμα ένα ενεργό στοιχείο της κουλτούρας, των παραδόσεων και της γοητείας του νησιού. My father is growing in my Angus here, in a school festival. I learned how to grow festival. My father is the old, even my child is coming in this kind of time. Να τρέχω να παίζω και να έχει φτιάξει ο πατέρας μου κυνηγάει για να γυμνάσει το μαγαζί πίσω. Αυτά στα χωράφια από το πρωί, κοιτά στο μαγαζί. Έχουμε μια στρομερή δουλειά. Πάει καλά, αποδίδει. Είναι και ωραία, δεν έχουμε άγχος. Δουλεύουμε μόνο το καλοκαίρι. Και γιατί να μην το συνεχίσω. Μακριά από την πόλη, με στη φύση. Μας, μια χαρά. Μας βλέπει ο κόσμος, μας αγαπάει. Λόγω στο λόγο οι επισκέπτες του νησιού κάποιες φορές γεύονται τα τοπικά προϊόντα από τα φρέσκα ψάρια μέχρι τα σταφύλια. Αυτή η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στην αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό ονομάζεται αγροτουρισμός. Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να ορίσει τη συνειδητή αξιολόγηση και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Εορτασμοί στο νησί, όπως του Άι Γιάννη του Λαμπατάρη και η γιορτή του κρασιού και του ψαριού, συμβολίζουν την αξία της κοινωνικής ζωής και τον σημαντικό ρόλο που παίζει το φαγητό σε αυτήν. Να έρθει κι αύριο το βράδυ που θα πέσει το σκοτάδι.
Ο τρόπος παραγωγής του φαγητού αντικατοπτρίζει την ιδιαιτερότητα και την αυθεντικότητα στον τρόπο ζωής της Πάρου. Σε αρκετά μέρη του νησιού η γεωργία ασκείται σήμερα με τον ίδιο τρόπο όπως και στο παρελθόν. Η άρδευση και η καλλιέργεια της γης διεξάγεται μέχρι και σήμερα με απλά εργαλεία και μηχανήματα. Το γάλα από τις αγελάδες και τις κατσίκες χρησιμοποιείται καθημερινά για την παραγωγή τυριών, τα οποία είναι χαρακτηριστικά προϊόντα της Πάρου. Οι ψαράδες ψαρεύουν κάθε πρωί και η ψαριά τους μαγειρεύεται την ίδια μέρα στα τοπικά εστιατόρια. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά και μέλι υπάρχουν σε αυθονία και πολλούνται σε πάγκους δίπλα στους δρόμους, αλλά και σερβίρονται σε αρκετά τοπικά μαγαζιά. Τότε ήταν πιο εύκολο, γιατί δεν υπήρχε σούπερ μάρκετ. Και ήταν πιο εύκολο. Πουλάμε πιο πολλά, πάρα πολλά. Και τώρα βέβαια πουλάμε γιατί είναι αγνά προϊόντα, γι' αυτό πουλάμε. Και είναι πιο καλά γιατί δεν μπαίνει σε ψυγεία κατευθείαν μέσα. Δεν παραβιάζονται να γίνουν. Γίνεται με την ησυχία του. Γι' αυτό και βγάζουμε πιο τελευταία από όλου παραγωγή. Δεν βγάζουν πώ βγάζουν οι άλλοι, βγάζουν πολύ πρόημα. Δηλαδή τα παράγουν στα φάρμακα. Βγάζουν πολύ πρόβλημα πράγματα. Εμείς εδώ είναι πιο λίγα βέβαια. Η φρεσκάδα και η ποιότητα των φυσικών αυτών τροφών δεν έχει χαθεί στο νησί για χάρη του τουριστικού εμπορίου. Οι επισκέπτες γεύονται τα νοστιμότατα φαγητά που σερβίρονται στα τοπικά εστιατόρια, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το φαγητό που τρώνε έχει φτάσει στο πιάτο τους αυθημερών, είτε από το αγρόκτημα είτε από τη θάλασσα. Η σημασία της προσφοράς στον τουρίστα φρέσκων προϊόντων δεν αποτελεί μόνο μέρος της τοπικής παράδοσης, αλλά και μέρος της οικονομικής βιωσιμότητας της Πάρου.